Και τώρα ξεκινάει η αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής με τον Ηλυσιακό να υποδέχεται τον Πανηλιακό. Καθ' την παλιά προς τον Μπράβο. Ο Μπράβος μέσα στη μεγάλη περιοχή θα κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά, ο Μουκέας με γροθιές απομακρύνει την κεφαλιά από τον Θωνιάτη. Μπάλα στον Κυριακίδη, πολύ όμορφο, ο Κυριακίδης απελευθερώνεται. Το πλασέ σε κόρνερ από τον Μουκέα, όχι, τελικά απομακρύνεται η μπάλα από τον Κυριακίδη ξανά και τον ξένο σε πλάγιο. Πολύ καλή φάση για τον Πανηλιακό στο 34. Κυριακίδης πίσω στον Θωνιάτη. Κάθε την παλιά για τον Κυριακίδη. Τελικά ο Μουκέας θα βγει και θα διώξει σε κόρνερ. Ενώ ζητάνε πέναλτι οι παίκτες του Πανηλιακού. Ο Μουκέας, σύμφωνα με την υπόδειξη του κ. Διαγκολάκη, έδειξε την μπάλα σε κόρνερ. Αμανατίδης για τον Καϊμακαμούδη. Φωστέρης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα, το πλασέ από τον Καϊμακαμούδη με δεύτερη προσπάθεια. Το γκολ για τον Ηλυσιακό. 1-0 από τον Καϊμακαμούδη στο 66ο λεπτό. Με δεύτερη προσπάθεια ο Καϊμακαμούδης νικά τον Θεοδωρακόπουλο και δίνει το προβάδισμα στον Ηλυσιακό. 1-0 η κυτρινόμαυρη στο 66ο λεπτό του αγώνα. Με σκόρερ τον Καϊμακαμούδη. Το νεαρό επιθετικό, η ομάδα του ΔΕΔΕ παίρνει το προβάδισμα στην 14η αγωνιστική. Μπάλα για τον Ηλυσιακό τώρα. Πολύ όμορφη η ατομική ενέργεια του Φωστέρη, το σούτ, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Θεοδωρακόπουλου. Σημαντική ευκαιρία για τον Ηλυσιακό με το πλασέ από τον Φωστέρη να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι, στο 33 της επανάληψης. Ο κύριος Διαγκελάκης δεν θα αργήσει να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα, με τον Μουκέα τώρα να εκτελεί το ελεύθερο. Η μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή για τον Καϊμακαμούδη, που βγαίνει απέναντι από τον Θεοδωρακόπουλο. Καϊμακαμούδης κρατάει την μπάλα, τελικά θα γυρίσει. Μπάλα κόρνερ. Και τώρα ο κύριος Διαγκελάκης σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι, όπου ο Ηλυσιακός κερδίζει 1-0 τον Πανηλιακό για την 14η αγωνιστική της Football League 2 και του Νοτίου Ομίλου. Πήραμε μια βαθμολογική ανάσα. Πράγματι, αυτή η νίκη, παιδιά, ήταν πολύ μεγάλη για πολλούς λόγους. Ένα, ότι πήραμε μια ανάσα βαθμολογική, γιατί εδώ και καιρό είμαστε όλο κάτω από τη γραμμή, συνέχεια κάτω από τη γραμμή. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν είσαι κάτω από τη γραμμή, το άγχος, η πίεση για να ανέβεις πάνω από τη γραμμή δημιουργεί στους ποδοσφαιριστές μου περισσότερο άγχος. Και έτσι σήμερα η νίκη αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να αναπνεύσουμε μεν, αλλά δυστυχώς, επειδή τη Δευτέρα έχουμε πάλι αγώνα και την άλλη Κυριακή άλλο ένα παιχνίδι το οποίο θα κρίνει την κατηγορία, όπως καταλαβαίνετε όλοι, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Καταρχήν δεν μας ενδιαφέρει αν είχε ρεπό από όλων σε αν δεν είχε. Πανηλιακός θα το πάρει το πρωτάθλημα. Σήμερα ήμασταν αυτόχειρες. Καταφέραμε στο πρώτο ημίχρονο ότι χάσαμε 4 κλασικές ευκαιρίες. Νομίζω το είδατε όλοι. Δεν μπήκε το γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε κακό ποιοτικά παιχνίδι. Στη μοναδική φάση την οποία έκανε ο Ηλυσιακός έβαλε ένα γκολ. Υπάρχουν τα αρχεία, δεν έχω μιλήσει ποτέ για διαιτησία. Σήμερα έγινε αλλίωση αποτελέσματος. Το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο είναι καθαρό, καθαρότατο και μας στέρισε τη νίκη. Και δεν μιλάω για την ομάδα του Ηλυσιακού, γιατί δεν έχει τη δύναμη, ούτε ο Πανηλιακός έχει τη δύναμη να κάνει κάτι τέτοιο. Ας μας αφήσουν να χαρούμε το ποδόσφαιρο. Καταφέραμε ευτυχώς και νικήσαμε 1-0. Πετύχαμε τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συνεχίζουμε δυνατά για το επόμενο μάτσο.